Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είναι το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Super B από τα Βραχνέικα, ο υπερτυχερός που κέρδισε τα 15,5 εκατομμύρια ευρώ στο τζόκερ, ένα ποσό κυριολεκτικά ηλικιώδες για να σταθεί η Ελλάδα, σχεδόν όλα τα μέσα ενημέρωσης της επικράτειας έπαιζαν το πρακτορείο των Βραχνεϊκών, όπου παίχτηκε επί της ουσίας το τυχερό δελτίο, ένα δελτίο το οποίο ήταν ουσιαστικά χωρίς νούμερα, με τυχαία επιλογή. Ένα απλό δελτίο των 2,5 ευρώ με τυχαία επιλογή, όπως σας προείπα, ο νικητής του τζόκερ, ναι μεν, παίρνει 15,5 εκατομμύρια, αλλά είναι μείον της 20% ο φόρος, που σημαίνει γύρω στα 12 και κάτι εκατομμύρια, πάντα παραμένει ένα ηλικιώδες ποσό, το οποίο συγκεντρώθηκε από τα αλλεπάλληλα jackpot του Τζόκερ, που διεκδίκησαν εκατομμύρια κυριολεκτικά Έλληνες που έκαναν ουρές στα πρακτορία του ΟΠΑΠ. Ο τυχερός ή η τυχερή αγόρασε το δελτίο από το πρακτορείο της κυρίας Όλγας Κόρδα, το οποίο βρίσκεται στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στα Βραχνέικα. Η κλήρωση ολοκληρώθηκε 17 λεπτά μετά τις 10 χθες το βράδυ, ενώ η τυχερή αριθμή ως γνωστόν ήταν 10, 27, 28, 31, 38 και 3 ο αριθμός του Τζόκερ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ, ένα τυχερό δελτίο, είπαμε, πήρε όλα τα λεφτά, ενώ στη δεύτερη κατηγορία υπήρξαν 5 νικητές που παίρνουν λίγο λιγότερα από 200.000 ευρώ έκαστος. Κατά τα ψέματα, δύσκολα θα εμφανιστεί ο μεγάλος τυχερός, ο άνθρωπος που σύμφωνα με τις πιθανότητες πρέπει να είναι κάτοικος της περιοχής των Βραχνεϊκών. Ναι μεν, όπως θα παρακολουθήσουμε σε λίγο, η πράκτορας του ΟΠΑΠ, η κυρία Όλγα Κόρδα, δηλώνει ότι περνούν από το πρακτορείο της και περαστική, δηλαδή όχι μόνιμη κάτοικη του χωριού των Βραχνεϊκών, αλλά ελάχιστη σε σχέση με τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι παίζουν, αντιλαμβάνεστε, σε αυτό το πρακτορείο. Είναι το πρακτορείο που έχει δώσει, όπως διηγείται η κυρία Κόρδα, τελευταίως αρκετά κέρδη και μάλιστα μεγάλα ποσά. Πάμε να δούμε τι δήλωσε. Είναι μια δήλωση που έγινε στο thebest.gr. Λέγομαι Κόρδα Όλγα, έχω το πρακτορείο που
κύριο Δελτίο. 15,5 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ είναι οι μηχανές. Από εδώ πέρα περνάμε στο δελτίο μας. Και εκδίδεται αυτό το μικρό χαρτάκι. Με τα τυχαία νούμερα. Έχετε κάποια ενημέρωση για το τυχερό? Όχι, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Τυχερή. Το πιο πιθανό πάντως είναι να είναι από την περιοχή ίσως. Στατιστικά. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κέρδισε το πρακτορείο μου. Έχουμε αρκετές επιτυχίες στο τελευταίο καιρό στο τζόκερ, η αλήθεια είναι. Και αυτό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάντως, αν ήταν... Αν ήμουν εγώ στη θέση της, θα έδινε κάτι στο πρακτορείο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι... Στη διακριτική ευκαιρία. Τελευταίο. Να είναι καλά που σε κέρδισα. Βοηθήσει άλλους που τα έχουν ανάγκη. Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε δουλειά του. Τα τηλέφωνα έχουν σπάσει. Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, ο τυχερός δύσκολα ή τυχερή θα εμφανιστεί, διότι είναι πολλά τα λεφτά και πλέον το να πεις ότι έχω στην τσέπη μου 12 και πλέον εκατομμύρια ευρώ είναι άκρος επικίνδυνος στις μέρες που διανύουμε συνήθως μέσω δικηγόρου. Οι τυχεροί λαμβάνουν τα χρήματα, οπότε ουδέποτε μαθαίνουμε ποιος αληθινά είναι ο μεγάλος νικητής σε τέτοιου είδους ηλικιώδη ποσά, τα οποία δεν αλλάζουν μόνο τη δική σου ζωή, αλλά και των παιδιών σου και των δισέγγονών σου, διότι μιλάμε για μυθικό νούμερο. Πάντως, το ότι έπεσε στην ευρύτερη περιοχή, στην Πάτρα συγκεκριμένα, στη ζώνη των Βραχνεϊκών, είναι παρήγορο, διότι κακά τα ψέματα η Αχαϊκή πρωτεύουσα είναι από τις φτωχότερες πόλεις της χώρας και κατ' επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε το να πέφτουν
χρήματα εδώ και μάλιστα σε δικούς μας σε ανθρώπους, σε συμπολίτες, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μας συμβεί. Πάμε στην χθεσινή εκδήλωση που έγινε στην Αμαλιάδα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Μπελογιάννη. Κατέβηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Είχαν ειδική εκδήλωση και πάμε να δούμε επί της ουσίας ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Κουτσούμπα πριν λάβουν χώρα οι σχετικές εκδηλώσεις για τον Νίκο Μπελογιάννη. Παρήλθε ένας ολόκληρος αιώνας από την γέννηση του γνωστού, του φημισμένου αγωνιστή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Για να δούμε τι είπε ο κύριος Κουτσούμπας. Βρισκόμαστε εδώ στην Αμαλιάδα. Είμαστε έξω από το σπίτι του Νίκου του Μπελογιάννη, το οποίο προορίζεται για μουσείο. Είναι σημαντικό ζήτημα να γίνει αυτό το μουσείο εδώ στην Αμαλιάδα, στο σπίτι του ήρωα κομμουνιστή Νίκου Μπελογιάννη, γιατί η ηρωική του πορεία είναι παράδειγμα όχι μόνο για τις γενιές που ζούμε σήμερα, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές, για την νεολαία μας. Θα πρέπει να το επισκέφτεται, μπορεί να το επισκέπτεται όλη η Ελλάδα, τα σχολεία, και βεβαίως να περιέχει όλη αυτή τη μαρτυρία μιας δυναμικής και ηρωικής πορείας του ίδιου του Μπελογιάννη και των συντρόφων του της κομματικής οργάνωσης Αμαλιάδας σε δύσκολους καιρούς από το Μεσοπόλεμο, το αλβανικό έπος, την εθνική αντίσταση του ΕΑΜ Ελλάς, της ΕΠΟΝ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, μέχρι και το τραγικό και αλλά ηρωικό του τέλος με την εκτέλεση από το μετεμφυλιακό καθεστώς και του ίδιου του Νίκου Μπελογιάννη και των υπόλοιπων συντρόφων του. Ταυτόχρονα είναι σημαντική η έκθεση που λειτουργεί με πρωτοβουλία της κομματικής οργάνωσης εδώ της περιοχής στο εργατικό κέντρο και καλούμε όλους να την επισκεφτούν σχολεία αυτές τις μέρες για να δουν αυτή την πορεία, να διδάσκονται, να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Και βεβαίως σήμερα έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μπελογιάννη στο γήπεδο σε λίγη ώρα. Γεια σας κυρία Αντίπα, έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Αντίπα από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Αντίπα, αύριο το βράδυ ψηφίζεται η δεύτερη λίστα των προαπαιτούμενων, 13 προαπαιτούμενα.
ήδη από το Σάββατο το βράδυ έχουν δρομολογηθεί όλα αυτά, είναι προαπαιτούμενα που σχετίζονται με κόκκινα δάνεια και όχι μόνον. Δύσκολες ώρες, κακά τα ψέματα, τα κόκκινα δάνεια πλην εκείνων που σχετίζονται με την πρώτη κατοικία, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με τα καταναλωτικά δάνεια ή εκείνα τα οποία έχουν πίσω τους εγγύηση δημοσίου, όλα τα λοιπά πάνε σε ξένα φαντς. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για πείτε μου αρχικά δύο λόγια για τα προαπαιτούμενα και όλα αυτά. Για το σύνολο των 13 προαπαιτουμένων, θεωρώ ότι ήταν αρκετά επιτυχής η διαπραγμάτευση, με τη λογική ότι πρώτα απ' όλα ο ΑΔΜΙΕ παραμένει σε ελληνικά χέρια, δηλαδή το 51% των μετοχών παραμένει στο κράτος και αυτό ήταν μια δέσμευση προεκλογική του ΣΥΡΙΖΑ που για μας είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και επίσης για τον ελληνικό λαό. Το δεύτερο είναι το θέμα των κόκκινων δανείων, όπου ουσιαστικά τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα δεν περνάνε σε ξένα χέρια, που λέμε, με την έννοια ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μέχρι 250 εργαζόμενους και τζίρο 50 εκατομμύρια, για όλες αυτές δεν υπάρχει δυνατότητα να μεταβιβαστούν τα κόκκινα δάνεια σε ξένα φαντς. Και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που από ό,τι γνωρίζουμε είναι λίγες στην Ελλάδα και το ξέρουμε όλοι, γιατί η δομή της ελληνικής οικονομίας είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτές μεταφέρονται τα δάνεια τους από τις τράπεζες σε ξένα funds, τα οποία όμως λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες. Δηλαδή, η άδεια η οποία δίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδας, δέσμευση με βάση τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών, και το κυριότερο, κατά την άποψή μου, είναι ότι αυτά τα ξένα funds, τα οποία θα πρέπει να έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας, θα πρέπει να δηλώσουν τους μετόχους τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί το ποιος συμμετέχει σε αυτού του είδους τις εταιρείες είναι άκρως σημαντικό. Ξέρετε ότι αυτές οι εταιρείες έχουν πάρα πολύ συχνά γίνει πλυντήρια βρώμικου χρήματος. Αλήθεια. Το να υπάρχει λοιπόν η μετοχική σύνθεση της κάθε εταιρείας και μάλιστα αναρτημένη στο site της Τράπεζας της Ελλάδας είναι άκρο σημαντικό. Το δεύτερο είναι
υπάρχει δέσμευση ότι δεν θα χειροτερεύσουν οι όροι για τους δανειολήπτες σε σχέση με τους όρους που είχαν στις τράπεζες. Και το τελευταίο είναι ότι δίνεται ένας χρόνος διαρκεία σε αυτές τις εταιρείες να διαπραγματευτούν αυτού του είδους τα δάνεια, ακόμα και δίνοντας δάνεια δικά τους, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει ο δανειολήπτης την κρίση που μπορεί να αντιμετωπίσει. Άρα θεωρώ ότι και η λύση που δόθηκε για τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, τέλος πάντων, είναι αρκετά ικανοποιητική. Τώρα, παραμένει το θέμα των δανείων των μικρότερων επιχειρήσεων, το οποίο θα ρυθμιστεί το Φλεβάρι, πηγαίνει δηλαδή αργότερα, και εκεί θεωρώ ότι η ρύθμιση θα πρέπει να είναι ισοδύναμη με τη ρύθμιση που έγινε και για την πρώτη κατοικία, γιατί εκεί είναι το μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων ελληνικού ενδιαφέροντος. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Όμως τώρα, αύριο επί της ουσίας, δεν ψηφίζεται μόνο για τις μεγάλες, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν κύκλο εργασίας 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Έχουμε και για την δεύτερη κατοικία το εξοχικό του μικρομεσαίου και γενικότερα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με την πρώτη κατοικία, αλλά το 80% των μικρομεσαίων Ελλήνων και πολλοί εξ αυτών μάλιστα σήμερα είναι και νεόπτωχοι, έκτιζαν ένα εξοχικούλι, ένα δεύτερο σπίτι για το παιδί τους ή εν πάση περιπτώσει είχαν μια μικρή ακίνητη περιουσία την οποία μπορεί να την είχαν λάβει ακόμα και από κάποια, από τους γονείς ή από κάποιους συγγενείς. Αυτά επίσης περιέρχονται σε ξαναφάνς με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίσης κινδυνεύουν να χαθούν, να φύγουν δηλαδή από την χώρα, να πουληθούν τα εξοχικά και ούτω καθεξής. Ήδη οι ξένες εταιρείες έχουν βάλει, ως γράφεται, ως λέγεται, που έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον να έρθουν στην Ελλάδα, στο μάτι αρχικά βίλες και καλά σπίτια. Μετά θα πάνε στα μικρότερα. Επ' αυτού. Να σας πω κάτι. Και ο νόμος Κατσέλη δεν μπορούσε να περιφρουρήσει τίποτε άλλο εκτός από την πρώτη κατοικία. Αλήθεια. Αυτό λοιπόν το οποίο φροντίσαμε να γίνει και που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε
προσπαθήσουμε να περιφρουρήσουμε την πρώτη κατοικία του Έλληνα και μάλιστα αυτού ο οποίος βρέθηκε σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση χωρίς ευθύνη του. Αυτό. Διότι τα έξι ναι. χρόνια της κρίσης έκαναν ανθρώπους να χάσουν από το εισόδημά τους και 50% και άλλους ανθρώπους να βρεθούν χωρίς εισόδημα, χωρίς δική τους ευθύνη. Αυτό λοιπόν που έπρεπε να περιφρουρήσει κάθε φορά η κυβέρνηση ήταν αυτό. Τώρα, από εκεί έχει πέρα... Έχει βάση αλήθεια σε αυτό τους... που λέτε ως 15 Φλεβάρι. Θα δούμε από εκεί ναι. και πέρα και εκεί... πώς θα καταλήξει. Ακριβώς. Δηλαδή, ο Δής γνωρίζει κακά τα ψέματα, κυρία Αντίπα. Την ακριβή κατάληξη. Ναι, δηλαδή, ναι μεν προς όρας διαφυλάσσεται η πρώτη ναι, ναι. κατοικία, αλλά επειδή υπάρχει το χρονικό όριο στα μέσα περίπου του Φλεβάρι, αντιλαμβανόμεθα ότι και εκεί υπάρχει μια αγωνία και δικαιολογημένα. Μήπως μας πιέσουν περαιτέρω οι δανειστές, μήπως συμβεί κανένα ατύχημα και έχουμε θρηνοδίες στη χώρα. Κοιτάξτε, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό σας είπα αυτό που ορίζεται σήμερα είναι αυτό. Σήμερα. Και μέχρι τις 15 Φλεβάρι θα πρέπει με όρους σύμφωνους με αυτό που έγινε για τα φυσικά πρόσωπα, πριν δηλαδή από ένα μήνα, με τους ίδιους όρους θα πρέπει να δουλευτεί και η λύση για τα επιχειρηματικά δάνεια. Τώρα, να πω κάτι... Πάμε σε αυτά τα εξωτική, κάτι μικρή περιουσία του Έλληνα. Κοιτάξτε τώρα... Που κακά αυτή... τα ψέματα θα έρθουν ως λέγονται τα κοράκια, διότι για να υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον, τι βλέπουν, μεγάλα κέρδη. Θα πάνε να σου πάρουν το εξοχικό σκοτωμένο και θα το πουλήσουν φυσικά επειδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Για ποια εξοχικά μιλάμε. Δεν οι ίδιες οι τράπεζες δεν θέλανε να εκπληστηριάσουν κανένα σπίτι βλέποντας ότι δεν υπάρχει δυνατότητα στην αγορά. Αυτά για τα οποία μιλάμε είναι βίλες, είναι σε περιοχές πανάκριβες και ούτω καθεξής. Όμως θα σας πω κάτι. Ναι. Αυτό που έχει κλειδώσει με τον νόμο είναι ότι οποιοδήποτε φαντ μεσολαβήσει σε αυτή την ιστορία δεν μπορεί να εκπληστηριάσει τίποτα εάν δεν περάσει ένας χρόνος. Αλήθεια. Και εφόσον δεν κάνει τις ανάλογες προτάσεις στον δανειολήπτη ή στον εγγυητή, γιατί υπάρχουν προβλήματα και με εγγυητές, δεν υπάρχουν μόνο με δανειολήπτες. Ναι. Και αυτοί βρίσκονται σε μια πιο δυσχερή κατάσταση. Αλήθεια λέτε, είναι ακόμα. Οι μέσο εγγυητές που έχουν υπογράψει, που έχουν επί της ουσίας συμπεριλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες πολίτες. Είναι δηλαδή
δηλαδή περισσότεροι από τους δανειολήπτες αυτοί οι οποίοι εν διάφορη περιπτώσει έχουν ένα συμφέρον έτσι ώστε να ρυθμίσουν οφειλές για να μην χαθούν κάποιες περιουσίες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το 12μήνο δεν είναι μικρό. Είναι μεγάλο. Ο ορισμός του ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών και μάλιστα με κανένα τρόπο δεν θα μπορεί η θέση του δανειολήπτη την να χειροτερεύσει, πράγματα που λέει ο νόμος. Αυτά πιστεύω να χειροτερεύσει είναι... άμα δεν έχει να πληρώνει η κυρία Αντίπα, δηλαδή σήμερα κάποιος ο οποίος έχει πάρει ένα δανειάκι να χτίσει ένα δεύτερο σπίτι στο παιδί του. Ή ένα εξοχικό, το οποίο μπορεί να είναι και ωραίο. Δεν είναι μόνο βίλες που έχουν αξία, είναι και εξοχικά μικρότερης, ας πούμε, διάστασης που επίσης είναι εμπορεύσιμα, όχι και εντός της χώρας. Όταν έρθουν τα ξένα φαντ, θα διασυνδεθούν με ευρωπαϊκά κτηματομεσυντικά γραφεία, ως γράφεται, ως λέγεται τουλάχιστον, και θα κοιτάξουν να προωθήσουν στην ευρωπαϊκή και όχι μόνο αγορά κατοικίες οι οποίες έχουν κάποια αξία. Κάποια αξία. Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε. Απλά προσπαθώ να άλλος, πω... Δηλαδή είτε 12 ότι... μήνες του δώσεις, είτε 6, είτε 1,5 χρόνο, πάλι δεν θα έχει να πληρώσει. Ναι, αυτός... Γιατί μεσαίοι Έλληνες έχουν περιέλθει σε οικονομικό αδιέξοδο, έτσι. Αυτό είναι σωστό, με τη διαφορά ότι θα πρέπει να σας πω ότι το κόστος συντήρησης ενός εξοχικού είναι αρκετά μεγάλο. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει ούτε καν την πρώτη του κατοικία, φανταστείτε αν μπορεί να διατηρήσει εξοχική κατοικία στις μέρες μας. Άρα, θεωρώ ότι, να σας πω, το κύριο και το ουσιαστικό είναι να φροντίσουμε οι Έλληνες να μην χάσουν την πρώτη τους κατοικία. Μακάρι να μπορούσαμε, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι θέματα διαπραγμάτευσης, μακάρι να μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε όλη την περιουσία των Ελλήνων μέχρι τη μικρότερη διάσταση που θα μπορούσε να έχει. Άρα, δεν είναι εύκολο όμως αυτό, ναι. Το καταλαβαίνετε και πιστεύω ότι όσοι τουλάχιστον, γιατί μέσα σε αυτή τη χωρία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν με να πληρώσουν, δεν πληρώνουν δε. Υπάρχουν και άνθρωποι που υπάρχει δεν έχουν αυτό να το πληρώσουν. Ποσοστό που λέτε όντως και είναι εντοπισμένο και καταγεγραμμένο. Γι' αυτό άλλωστε το μόνο καλό από αυτό το νομοσχέδιο που κατατίθεται, που έχει κατατεθεί τώρα που μιλάμε, είναι ότι ανοίγουν και κάποιοι λογαριασμοί. Διότι όντως υπάρχει μικρό το ποσοστό, αλλά αυτό το ποσοστό, εν
πάση περιπτώσει συνιστά απάτη. Και έχει πάρει και τα μεγαλύτερα δάνεια αυτό το ποσοστό. Έτσι, δηλαδή, ενώ έχουν σε έτερους τραπεζικούς λογαριασμούς χρήματα, έχουν εκμεταλλευτεί τη συγκυρία και ακόμα και οι έχοντες έχουν παγώσει την εξυπηρέτηση των δανείων τους, με συνέπεια να τους πληρώνουμε όλοι εμείς οι μη έχοντες. Για πείτε μου. Πάντως να σας πω κάτι, βλέποντας και τις αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν από τα δικαστήρια και οι οποίες έχουν σχέση με τον νόμο Κατσέλη. Ναι. Εκεί περιφρουρείται η πρώτη κατοικία και αν έχεις περιουσία, τότε σου λένε είσαι υποχρεωμένος να ρευστοποιήσεις την περιουσία σου για να κρατήσεις την πρώτη κατοικία σου. Ναι. Δηλαδή αυτό θέλω να πω είναι κάτι που ισχύει εδώ και 5 χρόνια. Δεν είναι κάτι που ισχύει σήμερα. Σε οποιονδήποτε προσέφυγε στο δικαστήριο και βγήκε απόφαση, αν δείτε τις αποφάσεις με τον νόμο Κατσέλη, ναι, δεν μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους που είχαν μία κατοικία. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ρευστοποίησης και το ξέρετε πολύ καλά, διότι είστε έμπειροι και στην αγορά και στην πολιτική, κυρία Αντίπα. Πολλοί έχουν επιχειρήσει να πουλήσουν ένα οικόπεδο, ένα σπίτι για να ξεχρεώσουν οι άνθρωποι να μην, ναι, αλλά δεν κινείται τίποτε απολύτως στην αγορά. Και γι' αυτό είναι και εκείνο το παλιό έμφυα που λες να πάρω ακίνητο να το πληρώνω μια ζωή. Καταλάβατε, είναι και όλα αυτά αποτρεπτικά. Υπάρχουν βέβαια και στην ελληνική αγορά τα κοράκια και κινείται η αγορά κινείται με πολύ έτσι σε περιπτώσεις που οι άνθρωποι πραγματικά βγάζουν τα κινητά τους σε πολύ μικρή αξία. Υπάρχουν άνθρωποι που τα παίρνουν. Το καλό, κοιτάξτε να δείτε, με την περιουσία του καθένα, έτσι. Εγώ καταλαβαίνω γιατί είμαι Ελληνίδα, γιατί ο πατέρας μου μια ολόκληρη ζωή αγωνίστηκε για να αποκτήσει ένα σπίτι και ούτω καθεξής. Δηλαδή το κεραμίδι του Έλληνα είναι πάρα πολύ βασικό. Όμως είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον όλοι να διατηρήσουμε ό,τι είχαμε πριν τη στιγμή που δεν έχουμε εισοδήματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θεωρώ βασικότατο να περιφρουρηθεί η πρώτη κατοικία των Ελλήνων. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια αντίστοιχη ρύθμιση με τα φυσικά πρόσωπα μέχρι τις 15 Φλεβάρι και για τα επιχειρηματικά δάνεια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι για να πάρουν ένα δάνειο βάλανε σαν ενέχειρο τέλος πάντων
στην πρώτη τους κατοικία. Πιστεύω ότι εκεί πρέπει να πέσει το κυβερνητικό βάρος, γιατί δεν πρέπει να μείνει καμιά οικογένεια στον δρόμο. Κυρία Αντίπα, έτσι κι αλλιώς θα τα πούμε καθοδόν, θα δούμε αύριο. Να πω όμως δύο λόγια και για το ενίο μισθολόγιο. Ναι, γιατί και αυτό επιγραμματικά για να κλείσουμε. Επιγραμματικά τελείως. Θέλω να πω ότι επειδή υπήρξε δημόσιος υπάλληλος, ένα από τα αιτήματα του δημόσιου υπαλληλικού χώρου ήταν για πάρα πολλά χρόνια η αποσύνδεση βαθμού και μισθού. Ναι. Και αυτό για πρώτη φορά γίνεται. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν, όπως το είδα τουλάχιστον το μισθολόγιο, δεν υπάρχουν αυξήσεις, μιας και μέχρι το 2017 δεν προβλέπονται καμία αύξηση με βάση οριμάνσεις. Οι αυξήσεις που θα προκύψουν θα είναι από το 2017 και μετά, μικρές αυξήσεις σε κατηγορίες ΠΕ. Κυρία Τσίπα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε έτσι και αλλιώς καθοδόν, διότι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση σε αγωνία. Περισσότεροι πάντως εξημών. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σαφέστερα παραμένουμε στο ίδιο θέμα για να δούμε τι παιχνίδια παίζουν οι τράπεζες εις βάρος δανειοληπτών που θέλουν να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη, αλλά οι τράπεζες αργοπορούν χαρακτηριστικά, κολλησιεργούν για να τους δώσουν τα απαραίτητα έγγραφα και ενώ ο νόμος λέει εντός 10 ημερών πρέπει ο δανειολήπτης να τα έχει αναχείρας, οι τράπεζες σφυρίζουν αδιάφορα με συνέπεια να παρέμβει το Υπουργείο Οικονομικών. Αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο οι καταγγελίες καταναλωτών δανειοληπτών ότι οι τράπεζες κολλησιαργούν στην παροχή των αναγκαίων δικαιολογητικών για ένταξη στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Τούτων δοθέντων παρενέβη το Υπουργείο Οικονομικών, απειλώντας τις τράπεζες ότι για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου προβλέπεται πρόστιμο ύψους έως και 10.000 ευρώ. Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με επιστολή του στο Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ζητά να διευκολύνουν τους δανειολήπτες με την άμεση εντός 10 ημέρου και χωρίς κόστος χορήγηση των σχετικών δικαιολογητικών. Στο μεταξύ, ουρές σχηματίζονται καθημερινά στα γραφεία της Εκπιζός στην Πάτρα, διότι η πλειονότητα των πολιτών δεν έχει ενημέρωση για τα νέα ισχύοντα σχετικά με τα δάνεια που έχει λάβει, καθώς και με την πρώτη κατοικία. Δυστυχώς, πλέον προστατεύεται μόλις το 60% των πρώτων κατοικιών, σημειώνει ο Τάσος Νικολαδάκης, συντονιστής της Ένωσης Καταναλωτών, συμπληρώνοντας ότι το αρμόδιο Υπουργείο όφιλε να έχει ήδη ξεκινήσει γραφείο πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν
για να σώσουν την περιουσία τους. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε για την ενδιαφέρουσα δράση του ομίλου «Αγκαλιάζω κατά του καρκίνωνας όμιλος» στην Πάτρα, που έχει αυτή προσφορά και όχι μόνο. Πάμε να δούμε την κυρία Δαμαντία Δημοπούλου Κλαμπανιστή. Γεια σας, κυρία Δημοπούλου Κλαμπανιστή. Να είστε καλά. Ολοκληρώσατε πριν λίγο, μπορώ να πω, το μπαζάρ που κάνατε σε σχέση, ας πούμε, με την ενγέννη δράση του «Αγκαλιάζω». Πώς πήγε αρχικά το μπαζάρ? Υπήρξε η ανταπόκριση, δηλαδή? Όλοι ξέρουμε ότι έχετε σημαντικό έργο, σημαντική δράση στην πόλη μας, εκεί που το κράτος υπολείπεται. Έρχεστε εσείς μαζί συνδυαστικά με άλλους ομίλους συλλόγους και βοηθάτε τους καρκινοπαθείς που έχουν πολυπίκυλα προβλήματα. Πείτε μου αρχικά για τον μπάζαρ. Πραγματικά, όπως είπατε, πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε και το μπαζάρ μας το Χριστουγεννιάτικο, το μπαζάρ που κάνουμε κάθε χρόνο πλέον. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως είπατε και εσείς, η πολιτεία δεν μας βοηθάει πλέον, γιατί είναι δύσκολοι καιροί. Με το καθιερωμένο λοιπόν μπαζάρ μας ενισχύουμε έτσι λίγο τα οικονομικά του ομίλου, μόνο και μόνο για να ενισχύσουμε αυτό που έχουμε τον επαγγελματία του χώρου, ο οποίος είναι ο μόνος που πληρώνεται στο χώρο μας, γιατί είμαστε όλοι οι υπόλοιποι εθελοντές, ακόμα και η πρόεδρος που είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα πω, στο χώρο του ομίλου. Πραγματικά το μπαζάρ δεν ήταν το αναμενόμενο και είναι φυσικό, βέβαια, αφού η καιρή είναι δύσκολη λόγω της κρίσης. Όλα τα ρίχνουμε στην κρίση. Εντάξει, το να δώσει κάποιος ένα συμβολικό ποσό, άπαντες να συνεισφέρουμε τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια. Όλοι έχουμε λίγα χρήματα στην τσέπη με την έννοια για τέτοιου είδους δράσεις. Για πείτε μου. Ακριβώς αυτό. Δεν έχουμε παράπονο. Περάσανε σχεδόν όλοι οι πατρινοί, γνωστοί και άγνωστοί, μέλη, εθελόντριες, αλλά και φίλοι του ομίλου, που όχι μόνο τον μπαζάρ ενισχύουν, αλλά κάθε μας δράση, κάθε μας εκδήλωση, είτε αυτό είναι ένα αποκριάτικος χορός, είτε είναι η πρωτοχρονιάτικη πίτα μας, μια εκδρομή ή οτιδήποτε έχει σχέση και η μορφή οικονομικού χαρακτήρα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τους την προσφορά. Κάθε ευρώ είναι πολύτιμο, αυτό το λέμε, και το σεβόμαστε οτιδήποτε προσφέρει ο καθένας. Και ευχόμαστε τα καλύτερα για τις επόμενες χρονιές, και όχι μόνο για το «Αγκαλιάζω», αλλά για όλους τους συλλόγους που κάνουν αυτή τη δράση. Ό,τι έχει σχέση, βέβαια, με τον άνθρωπο και την υγεία. Τι έχετε μπροστά κατά νου να αναπτύξετε, για πείτε? Οι δράσεις του ομίλου, όπως ξέρετε, είναι πολλαπλές, πολύμορφες και έχουν και μεγάλη εμβέλεια, γιατί δεν είναι μόνο στο χώρο της Πάτρας, στην περιοχή της Πάτρας, σε όλη την Δυτική Ελλάδα.
Ελλάδα. Αυτό το έχουν αποδείξει οι δράσεις μας σε Ιθάκη, στα νησιά του Ιωνίου, που έχουν κάνει και screen πληθυσμού εκεί και πήγε πάρα πολύ καλά. Και το λέω αυτό γιατί... Αυτό είναι το σημείο το που μου λέτε. Δηλαδή, έχετε καταγράψει επί της ουσίας τους πάσχοντες, τα προβλήματα στα Ιόνια νησιά, έτσι. Ναι, γιατί, και το λέω με επιτυχία, γιατί εκεί διαπιστώσαμε μορφές καρκίνου που ήταν σε άγνοια που είχαν οι άνθρωποι εκεί, γιατί πήγαμε με γιατρούς των δύο νοσοκομείων της Πάτρας. Και εδώ να σημειώσω να ευχαριστήσω θερμά εγώ προσωπικά το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και όλους ο σύλλογος, τους επιστήμονες που έχουμε στην Πάτρα, που μας βοηθάνε σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το έργο. Ήρθαν κοντά σας. Γιατί είναι θελοντές, ναι, όπως είμαστε και εμείς, δίνουν το χρόνο τους, δίνουν τις γνώσεις τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα δώσω ονόματα γιατί είναι πάρα πολύ. Αλλά όχι μόνο τα νοσοκομεία τα δύο της Πάτρας, αλλά και οι ιδιώτες ακόμα γιατροί, όταν δεν μπορούν να νοσοκομειακοί γιατί να είναι κοντά μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τους την δράση και ενέργεια που είναι κοντά μας, μας συμπαραστέκονται και μας στηρίζουν. Άρα μου λέτε, σύμφωνοι, είναι ευθέως κατανοητό ότι συμβάλλουν αρκετοί γιατροί, νοσοκομειακοί και ιδιώτες. Εξετάζοντας τον πληθυσμό στα Ιόνια νησιά, διαπιστώσατε δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι καρκινοπαθείς εν αγνία τους. Δηλαδή, ουδέποτε απευθύνθηκαν σε γιατρό, ουδέποτε πήγαν σε ένα νοσοκομείο να κάνουν κάποιες εξετάσεις. Θέλω να πω ότι το νοσοκομείο υπάρχει, αλλά δεν υπάρχουν γιατροί. Αυτό που γίνεται συνήθως σε όλες τις περιοχές απομακρυσμένες, είτε αυτά τα κέντρα υγείας. Καλά, τα κέντρα υγείας είναι αποδομημένα στο ΕΠΑ. Εκεί στην Ιθάκη υπάρχει ένα κέντρο υγείας που εγώ προσωπικά παραβρέθηκα σε αυτή τη δράση του ομίλου. Ναι. Θα το πω υγιές, αλλά δεν έχει γιατρούς. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι το κτίριο και μια ταμπέλα που ακριβώς λέει κέντρο υγείας. Εδώ ακριβώς θα εξεταζόταν κάποιος αν υπήρχε γιατρός. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Στέφτηκε μεγάλη επιτυχία. Αν δεν είχατε καταγράψει εσείς τα προβλήματα που έχουν ως πολίτες, ως ασθενείς, κάποιοι θα πέθαιναν έχοντας καρκίνο και αγνοώντας το λόγο για τον οποίο καταλήγουν. Για πείτε μου. Ακριβώς αυτό, και να σημειώσω εδώ το πιο σημαντικό, ότι έχοντας μαζί μας και ψυχίατρο-γιατρό, διαπιστώθηκαν και προβλήματα ψυχικής υγείας. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο όσον αφορά την ψυχική υγεία. Ναι, ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι σε έκταση σε όλο τον πληθυσμό. Η κατάθλιψη, η οξία, μελαγχολία, κακά τα ψέματα έχουν
σαρώσει ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων είναι η οικονομική κρίση, είναι τα διέξοδα και ότι δεν υπάρχει ελπίδα όχι μόνο φαινομενικά και πρακτικά. Για πείτε μας. Στάμαστε στα σχέδιά μας λοιπόν, είναι μία ιατρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλο Κορινθίας. Εκεί θα μιλήσουμε για τον καρκίνο μαστού Παύλα Κάπνισμα, το οποίο το κάπνισμα έχει μπει πολύ δυναμικά στη ζωή μας. Είναι δύσκολο προφανώς να το κόψει κάποιος, αλλά δεν ξέρουμε το τι προβλήματα δημιουργεί ή τα ξέρουμε και αγνοούμε για τα προβλήματα αυτά. Και καλό είναι να γίνεται μια επαγρύπνηση στον πληθυσμό. Είναι πράγμα που το κάνουμε. Και για τον καρκίνο μαστού, να σημειώσω εδώ ότι για το κάπνισμα και για τον καρκίνο του πνεύμονα, μια σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει ο σύλλογός μας είναι ότι έχουμε μπει στα σχολεία. Εδώ και 3 χρόνια έχουμε μπει στα παιδιά μας μέσα στα σχολεία με την άδεια βέβαια του Υπουργείου Παιδείας, γιατί ό,τι κάνουμε παίρνουμε από την αρμόδια υπηρεσία την άδεια. Είμαστε κοντά στα παιδιά, τους θυμίζουμε ότι το κάπνισμα δεν είναι και ότι καλύτερο. Και σίγουρα και για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και για το εμβόλιο, που πάρα πολλοί αγνοούν για το εμβόλιο ή έχουν διαφορετική αντίληψη γιατί ό,τι αφορά το εμβόλιο, ότι κάνει κακό. Δίνεται επί της ουσίας, κυρία Δημοπούλου Κλαμπανιστή, έμφαση στην πρόληψη. Ακριβώς αυτό νομίζω παίζει κορυφαίο ρόλο, διότι όταν προλαμβάνεις μία ασθένεια είναι ό,τι καλύτερο να σου συμβεί στην ζωή. Με την Ομοσπονδία τι γίνεται, για πείτε μου. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι τις προηγούμενες μέρες ήρθαμε σε επαφή με άλλους συλλόγους από όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα και συγκροτήσαμε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου. Αυτό είναι και το όνομά της. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια από ό,τι διδικά. Και μπορώ να πω ότι προχώρησε πλέον, έχει όνομα, έχει αποκτήσει σάρκα και οστά πλέον. Έχουμε συμμετοχή σε αυτό και θεωρώ ότι η φωνή του ασθενούς είναι πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη φωνή. Και να πω εδώ ότι είμαι σε θελόντριες που μπαίνω στο νοσοκομείο του Ρίου, στο εγκολογικό τμήμα και βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς εκεί. Το ότι δεν έχουν κρεβάτι να κάνουν τη θεραπεία τους, το ότι έρχονται από πολύ μακριά και στο τέλος καταλήγουν πολλές φορές να μην κάνουν τη χημειοθεραπεία τους γιατί λείπει το φάρμακο. Και είναι πολύ σκληρό το να κάνεις
εξετάσει, το να, μην, να λείπει το φάρμακο από το να κάνει εξετάσει και να μην το επιτρέπει ο ίδιο ο οργανισμό να κάνει στην χημειοθεραπεία. Θεωρώ ότι η Ομοσπονδία θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Φτάνει βέβαια να το προσπαθήσουμε όλοι. Να είμαστε κοντά στον ασθενή. Εμείς που έχουμε αυτό το ρόλο, τέλος πάντων, το εθελοντικό, ώστε να μεταφέρονται τα προβλήματα, αυτά που είναι τα προβλήματα, ώστε να επιλύονται από την Ομοσπονδία, που, σας λέω, είμαστε στην ευχάριστη θέση, γιατί είναι κάτι είναι που το έχω αναλάβει και προσωπικά, σε συνεργασία βέβαια με το Σύλλογο όλο. Ναι. Και χαίρομαι γι' αυτό. Κυρία Δημοπούλου Κλαβανιστή, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλές γιορτές, να είστε πάντα δυνατοί και στις επάλξεις του εθελοντισμού, διότι το έργο του ομίλου αγκαλιάζω έχει απτά δείγματα γραφής στην ευρύτερη περιοχή και αυτό που μας διηγηθήκατε και για τα Ιόνια νησιά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Επίσης, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η μεσημεριανή σας ενημέρωση από το Super B. Να είστε και εσείς όλοι καλά.